Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα του Κολωνού. Να πούμε μια κουβέντα για την εισαγγελική πρόταση που προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση στην κοινωνία. Άιρε! Ήταν κάτι μη αναμενόμενο, κύριε Μαρκόπουλο. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Θα το πω κι εγώ. Όντως ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Και κοροϊδεύετε, ρε! Προφανώς η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη στη χώρα μας, όπως σε όλα τα ευνομούμενα κράτη. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Από εκεί πέρα δεν σας κρύβω ότι και εγώ ευνηδιάστηκα από αυτή την πρόταση. Σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα δεν αισθάνομαι όμως και την ανάγκη ως πολιτικός της κυβερνητικής παράταξης να απολογηθώ γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο και εμένα με ευνηδίασε, δεν το περίμενα. Όμως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, επομένως. Ότι σας έρθει να μην το βαρεθείτε. Περιμένεις η δικαιοσύνη να έρθει και να επιβάλλει αυτό που πρέπει να επιβάλλει? Γίνεται δουλειά εκεί, βαου. Όταν η εισήγηση είναι της εγκαιρός, γιατί απόφαση της Ελλάδας δεν έχουμε. Αντίθετη εντελώς. Όχι μόνο στο δημόσιο αίσθημα, αλλά ακόμη και στην κοινή λογική με βάση αυτά που έχουν ομολογηθεί. Δεν είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση? Εγώ διαβάζοντας σήμερα τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, σχεδόν καθολικά, είδα ότι το σοκ από αυτή την πρόταση της εισαγγελέως, ναι, είναι αντίστοιχο με το σοκ που είχαμε από την αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τι λες, ρε μούλε? Που αν θυμάστε, είχε πει όλοι εκτός του Ρουπακιά, όλοι αθώοι. Μια μέρα θα καμηθείς τόσο άσχημα, δεν θα το πιστεύεις. Το οποίο βεβαίως δεν η έδρα μετά έβγαλε εντελώς άλλη απόφαση. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Τα παλικάρια ακόμα στις φυλακές Δομοκού βρίσκονται. Εσείς Ελληνάτσα και μάλιστα παλιολινάτσα. Και αφήνει να υπερίπταται και η σκιά της συγκάλυψης. Όχι, καθόλου. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες σήμερα λένε ότι το βούλωσε, δεν έδωσε αυτούς οι οποίοι είχαν κορίτσι ως δημόσια πρόσωπα. Γιατί μπορεί να είναι και δημόσια πρόσωπα, σου λέει. Παίζεται και λιγάκι. Λοιπόν, και τον θέλουν να τον ρίξουν στα μαλακά. Λοιπόν, όλο αυτό. Μην αναπτύξουμε. Δεν το λέω, Πετρογιάννη. Πριν βγει η απόφαση συνωμοσίας. Άσε ρε πονηρέ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους τους βλέπεις μία φορά στη ζωή σου. Σωστά. Δεν τους θυμάσαι καν μετά. Καλά, ναι. Έχουν βγάλει μία φωτογραφία και πολλές φορές αυτή τη φωτογραφία τη χρησιμοποιούν. Αντιπενούμε!